Ένα έργο που κυριολεκτικά τα 40 κύματα από τα οποία πέρασε φαίνονται λίγα, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Η λιμνοδεξαμενή του Ομαλού, για την οποία η σύμβαση υπογράφηκε το 2008, είναι σχεδόν έτοιμη προς χρήση, με μόνο κάτι λεπτομέρειες να εκκρεμούν, σύμφωνα με τον εργολάβο Χαράλαμπο Παντελάκη. Πέρασα από 1000 μύρια κύματα, διότι οι τοπικοί κάτοικοι, η θέση εδώ τους επηρέαζε και λοιπά, το θέλανε σε κάποια άλλη θέση να γίνει. Καταλήξανε Συμβούλιο Επικρατείας, με αποτέλεσμα μετά τροποποίηση των μελετών να φτάσουμε στο σημείο να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Ουσιαστικά το έργο δουλεύεται τα τελευταία 2 χρόνια, αφού μετά την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη τότε των εργασιών, μετά από λίγο, λόγω των έντονων αντιδράσεων μερίδας των κατοίκων, κυρίως του Δήμου Ανατολικού Σελήνου, το θέμα έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και μετά από 12 χρόνια όλοι δηλώνουν την ικανοποίησή τους, καθώς αυξάνονται οι προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει και ζωή. Υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή. Θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αρχικά η μελέτη του 1993 προέβλεπε χωρητικότητα 1.500.000 κυβικά, όμως μετά από ενστάσεις το έργο δημοπρατήθηκε στα 750.000 για να καταλήξει με το Συμβούλιο της Επικρατείας στα 559.000 κυβικά. Η λιμνοδεξαμενή έχει γεμίσει στο 20% της χωρητικότητάς της. Το νερό που βλέπετε μέσα είναι από τα περσινά χιόνια. Και με έναν τρόπο που είχαμε κάνει ένα μικρό φράγμα πριν γίνουν αυτά τα έργα που έχουν γίνει και έχουν ολοκληρωθεί τώρα, είχαμε βάλει μια ποσότητα νερού μέσα. Χρησιμοποίησαν το νερό, πήραν αρκετή ποσότητα νερού φέτος. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν περίπου 50-60 βυτία, μπορεί και 100 την ημερησίως πέραν. Τα 8,5 χιλιόμετρα των δικτύων και οι αναμονές έχουν ολοκληρωθεί εδώ και 10 χρόνια και θα αρδεύουν από τις 7.500 στρέμματα του οροπεδίου τα 2.500 που βρίσκονται στα όρια των Δήμων Πλατανιά και Κανδάνου Σελήνου. Θα μεταφέρουν το νερό σε ένα υψόμετρο περίπου από εδώ στο 1130, δηλαδή περίπου 80-90 μέτρα πιο ψηλά από εδώ. Ο κύριος Ηλίας είναι 86 ετών και τέτοια εποχή, μας είπε, δούλευαν στη γη και με τα ζώα 500 με 600 άνθρωποι. Τώρα έχουν μείνει 25 μόνιμοι κάτοικοι που αυξάνονται περίπου στο διπλάσιο για να περιποιηθούν τις καλλιέργειες, όπως είναι οι πατάτες αλλά και οι μηλιές. Όλοι οι νέοι έχουν φύγει στις πόλεις. Έχουμε μείνει εμείς οι ηλικιωμένοι, πεθαίνουμε ένας-ένας και κλείνουν τα σπίτια. Εάν, ας πούμε, αυτό το έργο βοηθήξει και θα πούνε είχε ο πατέρας μου περιουσίες να πάνε να την καλλιεργήσουμε, ίσως να αλλάξει η ζωή. Και επιπλέον έχει γίνει στη δυτική μεριά ένα λιμνείο, στο χώρο δηλαδή που εγκαταλείφθηκε από τη μείωση του χώρου της λιμνοδεξαμενής. Και είναι περισσότερο για χρήση, για αποκτηνοτρόφους και για καλλιεστητικούς λόγους. Το έργο ήταν αρχικού προϋπολογισμού 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ με τις τροποποιήσεις μειώθηκε κατά περίπου 2 εκατομμύρια. Την Παρασκευή ο Αντιπεριφερειάρχης και οι δύο δήμαρχοι αναμένεται να επισκεφθούν τη λιμνοδεξαμενή για να συζητήσουν το ποιος θα είναι ο φορέας διαχείρισης.